Και ας περάσουμε στη δεύτερη συνταγή για σήμερα, Lemon Tart. Μία συνταγή κλασική και αγαπημένη. Αλλά για να γίνει τέλεια, πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου. Χρειαζόμαστε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει την μπάτσου κρέα, ουσιαστικά τη ζύμη της τάρτας. Το δεύτερο στάδιο έχει τη γέμιση, μία Lemon Tart. Και το τρίτο στάδιο έχει τη μαρέγκα από πάνω. Ξέρω ότι μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικά πολύ για να ασχοληθείτε με την κουζίνα σας, αλλά άμα φτιάξετε μία φορά την Lemon Tart κανονικά όπως πρέπει να τη φτιάξετε, στο τέλος, πιστέψτε με, θα σας αποζημιώσει. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για τη Lemon Pie θα χρειαστούμε: για τη βάση, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ξύσμα από ένα λεμόνι, μία πρέζα αλάτι, 180 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, ένα αυγό, μία κουταλιά της σούπας νερό παγωμένο και ένα κρόκο αυγού, αραιωμένο σε μία κουταλιά της σούπας νερό. Για τη Lemon Tart θα χρειαστούμε 3 αυγά μεσαία, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 100 γραμμάρια χυμό λεμόνι, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από 2 λεμόνια και 150 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο. Για τη μαρέγκα θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια ασπράδια αυγού, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και μία πρέζα αλάτι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τη βάση. Όπως σας είπα, έχουμε τρία στάδια. Η όλη διαδικασία γίνεται και σε μπολ και σε μίξερ. Σε μίξερ είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά άμα δεν έχετε μίξερ, το μπολάκι μας. Τι άλλο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε, Διονύση, εφόσον χρησιμοποιήσουμε μπολ? Γάντια. Πολύ σωστά απάντησες και ο λόγος είναι, όχι επειδή τα έχουμε στο e-shop μας, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε γάντια ώστε να μην περάσουμε θερμοκρασία στο βούτυρο και το λιώσουμε. Οπότε φοράμε τα γάντια και από τη στιγμή που κάνουμε τη διαδικασία στα χέρια πρέπει να προσέξουμε να μην λιώσουμε το βούτυρο. Το βούτυρο πρέπει να είναι παγωμένο. Για αυτόν τον λόγο, στον μπολ θα προσθέσω μέσα το αλεύρι. Θα προσθέσω μέσα την άχνη ζάχαρη. Τώρα έχω νεράκι, αυγό και ξύσμα από λεμόνι. Τι λέτε να βάλουμε μέσα? Δεν πρόκειται να βάλουμε καθόλου υγρασία μέσα. Η υγρασία μπαίνει ακριβώς στο τέλος της διαδικασίας. Το μόνο που θα ρίξουμε μέσα είναι λίγο ξύσμα από λεμονάκι, γιατί κάνουμε μία lemon pie εδώ. Τέλεια. Και λίγο αλατάκι. Και μόλις κάνω αυτή τη διαδικασία, τότε ήρθε η ώρα να πάρω το βουτυράκι από το ψυγείο. Ανακατεύω λίγο το αλάτι μαζί με την άχνη και το αλεύρι και το ξύσμα. Εδώ και το βούτυρο παγωμένο από το ψυγείο. Εδώ. Όπως βλέπετε είναι τόσο παγωμένο, πραγματικά θα πρέπει να το κόψω με το μαχαίρι. Εδώ. Και να ζοριστώ κιόλας. Γιατί μόνο έτσι θα βγει πετυχημένη η βάση μου. Και τα ρίχνω μέσα στο αλεύρι. Έτσι, διάσπρωτα, όπως το βλέπετε. Τώρα, άμα δεν φορούσα γάντια, θα άρχιζε να λιώνει το βούτυρο. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε, γιατί άμα λιώσει το βούτυρο, το αποτέλεσμα από την τάρτα μας δεν θα είναι τόσο τραγανό και τόσο αφράτο όσο θέλουμε να είναι. Σκεφτείτε ότι αυτός είναι ένας κόκκος από αλεύρι. Το βλέπετε? Αυτό που θέλω να κάνω είναι με το τρίψιμο που θα κάνω του βουτύρου μαζί με το αλεύρι, ουσιαστικά να βουτυρώσω τον κάθε κόκκο από το αλεύρι και να μην δέσει το αλεύρι καθώς θα φτιάχνω την τάρτα. Γιατί άμα δέσει, το αλεύρι τι θα γίνει? Ψωμί. Θα έχει τη σύσταση του ψωμιού. Εγώ θέλω να έχει πολύ αφράτη σύσταση. Γι' αυτό το λόγο όλη η διαδικασία γίνεται ουσιαστικά για να σφραγίσω το αλεύρι με το βούτυρο, ώστε μετά να δέσει το μείγμα μου, αλλά να μην γίνει ελαστικό σαν ψωμί. Είναι πολύ απλό να το καταλάβετε. Οπότε τώρα θέλω να πάρετε το χρόνο σας. Θα χρειαστείτε 5-6 λεπτάκια και θα τρίβετε το αλεύρι μαζί με το βούτυρο. Και μετά από λίγη ώρα θα καταλάβετε ότι το αλεύρι άρχισε να γίνεται κίτρινο και ουσιαστικά το βούτυρο έχει εξαλειφθεί. Δεν υπάρχει. Το έχουμε τρίψει. Το έχουμε κάνει ένα με το αλεύρι. Και κοιτάξτε λίγο την κίνηση που κάνω με το χέρι. Παίρνω, βάζω ανάμεσα, τρίβω. Παίρνω, βάζω ανάμεσα, τρίβω. Θέλω να τα αφήσω σε αυτό το σημείο που είναι τώρα, που ακόμα έχει τη σύσταση αυτή. Κοιτάξτε εδώ. Αλλά δεν θέλω να βλέπω μέσα κομμάτια βουτύρου, δεν έχει πουθενά βούτυρο. Αυτά τα κομματάκια που ίσως να βλέπετε εσείς, άμα τα πατήσω λίγο, πάλι σπάνε. Είναι αλεύρι, δεν έχει βούτυρο. Το βούτυρο έχει διαλυθεί τελείως. Τώρα, ανοίγω μία τρυπούλα στη μέση, εδώ, και ρίχνω μέσα ένα βουλάκι 50 γραμμαρίων. Και παγωμένο νεράκι, δεν θέλουμε να είναι ζεστό. Οπότε ανακατεύουμε εδώ
και θα δείτε κάτι μαγικό να γίνεται. Εκεί πέρα από το ζυμάρι μας φαινόταν ότι ήταν σκόνη, ότι ήταν απλά αλεύρι. Ξαφνικά με ένα βουλάκι και λίγο νεράκι, κοιτάξτε εδώ πώς μεταμορφώνεται. Το βλέπετε? Αρχίζει να γίνεται ζυμάρι, αρχίζει να γίνεται ωραίο. Το πολύ θα σας πάρει 20 δευτερόλεπτα, 30, όχι παραπάνω. Σε περίπτωση που δώσετε παραπάνω χρόνο, πάλι το ζυμάρι μας δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Όλο το ζυμάρι έχει φύγει μέσα από τον μπολ. Ερχόμαστε εδώ και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι όντως το ζυμάρι αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν για να φτιάξουμε butter cookies. Δηλαδή μπισκότα βουτύρου. Είναι το τέλειο, 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 τέλειο ζυμάρι. Τώρα, ήρθε η ώρα να το ξεκουράσουμε, γιατί έχουμε αυγό μέσα. Οπουδήποτε και αν βάλουμε αυγό, το αυγό, να ξέρετε ότι χρειάζεται λίγο χρόνο για να δέσει με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ακόμα και νερό να είχαμε, πάλι θα ήθελε λίγο χρόνο, αλλά με το αυγό θέλουμε λίγο παραπάνω. Αυτό που θέλω είναι να απλώσετε λίγο με τα χέρια σας. Και όσο λιγότερο χρόνο ακουμπάμε το ζυμάρι με γυμνά χέρια, τόσο καλύτερα. Τώρα, τυλίγουμε εδώ. Κόβουμε. Και βάζουμε στο ψυγείο για μία ωρίτσα να ξεκουραστεί. Εγώ βέβαια έχω ετοιμάσει ήδη ένα ζυμαράκι και το έχω αφήσει 10 λεπτά εκτός ψυγείου να μαλακώσει λίγο, γιατί στην αρχή είναι πάρα πολύ σφιχτό. Μία ώρα μέσα στο ψυγείο, 10 λεπτά και εκτός ψυγείου. Και τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το ζυμάρι μας. Αυτή η διαδικασία που πραγματικά λατρεύω είναι πολύ εύκολη εφόσον το κάνετε 2-3 φορές. Την πρώτη φορά που θα κάνετε τη διαδικασία, ίσως να δυσκολευτείτε λίγο, αλλά πιστέψτε με το που το μάθετε θα είναι πραγματικά παιχνιδάκι για όλους σας. Και χρειαζόμαστε 2 λαδόκολες εδώ. Και όπως είναι το ζυμαράκι, βλέπετε τι ωραίο που είναι. Θέλω λίγο να το σπάσετε εδώ. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει ανοίξει. Είναι ακόμα όμως παγωμένο. Και τώρα, παίρνω μία λαδόκολα, 2 λαδόκολες και θα ρίξω λίγο αλευράκι στην πρώτη λαδόκολα. Εδώ. Θα βάλω το ζυμάρι από πάνω. Θα ρίξω λίγο ακόμα αλευράκι. Θα βάλω την άλλη λαδόκολα από πάνω και με αυτόν τον τρόπο ανάμεσα στις δύο λαδόκολες θα ανοίξω το ζυμάρι μου. Εφόσον βάλω αρκετό αλεύρι, δεν θα κολλάει η λαδόκολα πάνω στο ζυμάρι. Αλλά άμα δω ότι κολλάει η λαδόκολα πάνω στο ζυμάρι, τι πρέπει να κάνω? Να προσθέσω λίγο ακόμα αλευράκι. Εδώ. Και επειδή θέλω να βάλω αλεύρι και από τη μία πλευρά και από την άλλη, έτσι όπως είναι, γυρνάω από την άλλη, προσθέτω λίγο ακόμα αλευράκι. Εδώ. Και συνεχίζω το άνοιγμα. Μια χαρά. Λοιπόν, θα πάρω ένα πινελάκι και θα σκουπίσω από πάνω το περίσσιο αλεύρι. Δεν το θέλω. Λοιπόν, και χρειαζόμαστε μία φορμίτσα 27 εκατοστών. Αυτό που θα κάνουμε είναι να σεμιζάρουμε. Ουσιαστικά παίρνουμε βουτυράκι. Βάζουμε παντού γύρω-γύρω. Εδώ. Και ιδιαίτερα στις γωνίες, εκεί είναι το σημείο που συνήθως μπορεί να μας κολλήσει η τάρτα μας. Και σε περίπτωση που έχετε κάνει καλά τη διαδικασία με το ζυμάρι, δεν θα χρειαστεί καν να βάλετε αλεύρι. Αλλά σε περίπτωση που δεν νιώθετε σίγουροι για τον εαυτό σας, πάρτε λίγο αλευράκι, ρίξτε μέσα, φροντίστε να πάει παντού, εδώ. Εδώ. Και ό,τι περισσεύει μένει στην άκρη. Οπότε έχουμε σεμιζάρι άψογα. Και κοιτάξτε εδώ. Γυρνάμε από την άλλη, βγάζουμε και το παραπανήσιο αλεύρι από την άλλη. Άμα κάνουμε γρήγορα τη διαδικασία, βλέπετε πόσο εύκολο που είναι το ζυμάρι να το χειριστούμε. Άμα όμως το βούτυρο μας δεν είναι παγωμένο και γενικά δεν δώσουμε σημασία σε όλα αυτά που σας είπα, τότε το ζυμάρι μας αρχίζει να μαλακώνει σε αυτό το σημείο, οπότε θα είναι δύσκολο να το πιάσουμε στα χέρια μας, να το μεταφέρουμε και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτόν τον λόγο, κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Όπως είναι, πάει μέσα στην ταρτιέρα. Εδώ. Γυρνάμε, γυρνάμε και όπως βλέπετε έχει και το ίδιο πάχος το ζυμάρι που είναι πολύ σημαντικό για να ψηθεί στον ίδιο χρόνο. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, παίρνουμε ένα μαχαιράκι εδώ, κόβουμε γύρω-γύρω. Θέλουμε περίπου 2 εκατοστά να είναι το ύψος από τα πλάγια και ό,τι παραπανήσιο ζυμάρι έχει το βγάζουμε στην άκρη και βέβαια δεν το πετάμε. Τι είπαμε ότι είναι αυτό το ζυμάρι? Ένα πολύ ωραίο ζυμαράκι για να κάνουμε μπισκότα. Το πλάθουμε σε μπισκοτάκια, τα ψήνουμε στο φούρνο και είναι έτοιμα. Και τώρα ήρθε η ώρα να ψήσουμε την τάρτα μας. Θέλουμε
ένα πυρουνάκι, θα τρυπήσουμε τη βάση μας εδώ, σε διάφορα σημεία. Γιατί άμα δεν βάζαμε νερό και αυγό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, θα ψινότανε το ζυμάρι μας στο φούρνο και δεν θα φούσκωνε. Αλλά η ελάχιστη ποσότητα που ρίξαμε μέσα από αυγό και νερό, πάλι, καθώς βάλουμε μέσα στο φούρνο, έχει την τάση να κάνει υδρατμούς και να φουσκώνει το ζυμάρι. Εμείς η τάρτα μας θέλουμε να είναι συμπαγής και θέλουμε να είναι ακριβώς ευθεία, να μην έχει φουσκώματα για να πάει γέμιση ακριβώς και να καθίσει όμορφα σε όλα τα σημεία. Γι' αυτό το λόγο, τρυπάμε πολύ καλά και έχουμε το κλασικό βάρος που σας έχω πει κι άλλες φορές. Εγώ έχω ένα μίξ εδώ πέρα από φασόλια, ρύζι και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θα βάλω μία μεμβράνη. Τέλεια. Καλύπτω με τη μεμβράνη όλη τη βάση της τάρτας και τα γύρω-γύρω. Ρίχνω το βάρος. Και μη φοβάστε, θα βάλουμε μεμβράνη και θα βάλουμε μέσα στο φούρνο. Η μεμβράνη στους 160 βαθμούς δεν καίγεται, στους 180 καίγεται. Γι' αυτό το λόγο ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 160. Θα ψήσουμε μισή ωρίτσα όπως είναι. Στη συνέχεια θα βγάλουμε έξω την τάρτα μας, θα αφαιρέσουμε όλη τη μεμβράνη μαζί με το βάρος και θα ψήσουμε άλλα 20 λεπτά. Σύνολο 50 λεπτά. Τα τελευταία 5 λεπτά θα βγάλω την ταρτιέρα από το φούρνο και θα λείψω με ελάχιστο κρόκ και θα βάλω άλλα 5 λεπτά. Ο κρόκος χρησιμοποιείται για να σφραγίσει ουσιαστικά την τάρτα μας και να μην τραβήξει την υγρασία από τη γέμιση που θα βάλουμε. Άρα σε 55 λεπτά και 5 που θα περιμένουμε σε μία ώρα, η βάση μας θα είναι έτοιμη. Και στη συνέχεια είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Το λεμόνι θα δώσει περισσότερο χυμό αν το βάλετε στον φούρνο μικροκυμάτων σε μέτρια θερμοκρασία για 20 με 40 δευτερόλεπτα ανάλογα με το μέγεθός του ή αν το κυλήσετε πιέζοντάς το με το χέρι για 1 με 2 λεπτά στον πάγκο της κουζίνας. Το βαρύ, μικρότερο λεμόνι με τη λία φλούδα έχει περισσότερο χυμό. Το πιο σκούρο, με πορτοκαλοκίτρινο χρώμα, είναι λιγότερο ξινό. Λοιπόν, η βάση της τάρτας μου είναι έτοιμη. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Κοιτάξτε τι ωραία. Τραγανή, συμπαγής και πιστέψτε με, το που μπει στο στόμα εξαφανίζεται κατευθείαν γιατί έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία σωστά. Είναι πιο ανάλαφρη και από μπισκότο. Τώρα, ξανακλείω την τάρτα μου. Εδώ. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση, όπως σας είπα, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι μία lemon card. Για τη lemon card τα πράγματα είναι πολύ απλά. Παίρνουμε ένα κατσαρολάκι και βάζουμε μέσα τα αυγά. Θα σας φανεί λίγο παράξενο, ίσως να μην το έχετε ξαναδεί. Να λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος που βλέπουμε τώρα είναι τρελός, γιατί θα βάλει αυγά πάνω σε μία κατσαρόλα για να κάνει μία γέμιση. Και όμως γίνεται, θα ρίξουμε τη ζάχαρη, θα ρίξουμε το χυμό από το λεμόνι, τη βανίλια, το ξύσμα από το λεμόνι. Δύο λεμονάκια, θέλουμε ξύσμα, θέλουμε να έχει έτσι έντονη η φύλη lemon card μας. Βέβαια το ξύσμα να ξέρετε ότι καθώς τρώμε τη lemon card θα μας αφήνει δάγκωμα στο στόμα. Οπότε άμα δεν σας αρέσει το δάγκωμα του ξύσματος μπορείτε να τα αφαιρέσετε και να βάλετε λίγο έξτρα ακόμα λεμόνι, 1 με 2 κουταλιές της ζούπας. Και τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι για να φτιάξουμε lemon card. Ο ένας τρόπος είναι να βάλουμε το βούτυρο μέσα και να χτυπήσουμε με το σύρμα μέχρι που να είναι έτοιμη η lemon card πάνω στη φωτιά. Και ο δεύτερος τρόπος που θα μας δώσει ελάχιστα καλύτερα τη lemon card είναι άμα έχουμε μπίμερ. Άμα έχουμε μπίμερ, χτυπάμε όλο το μείγμα όσα έχει πάνω στην κατσαρόλα και εκτός φωτιάς μετά βάζουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε το μπίμερ. Αυτό θα μας δώσει έτσι μια πιο βελούδινη υφή. Οπότε, άμα έχετε μπίμερ, δεν βάζετε το βούτυρο τώρα. Άμα δεν έχετε μπίμερ, θα βάλετε το βούτυρο εξ αρχής. Τώρα, εγώ επειδή έχω το μπίμερ, θα χρησιμοποιήσω το δεύτερο τρόπο. Οπότε ουσιαστικά θα ψήσω τα πάντα και στο τέλος θα προσθέσω το βούτυρο παγωμένο για να κρυώσει και τη lemon card μου. Τώρα, ανακατεύουμε καλά μέχρι το μείγμα μας να αρχίσει να πίζει και να γίνεται σαν μία κρεμούλα. Θα πάρει περίπου 5 λεπτάκια. Χαμηλή φωτιά, όχι δυνατά. Και λίγο υπομονή. Λοιπόν, και μόλις πήξει το μείγμα μας, φαίνεται πως έχει πήξει, κατευθείαν το μεταφέρουμε σε μία κανατούλα. Εδώ. Ξαναλέω ότι άμα δεν έχετε μπίμερ, θα βάζετε και το βούτυρο εξ αρχής και θα συνεχίζετε την όλη διαδικασία πάνω στην κατσαρόλα. Μαζί με το βούτυρο θα ανακατεύετε μέχρι που να φτάσει αυτή την υφή που βλέπετε εδώ πέρα. Προσθέτουμε το παγωμένο βούτυρο. Εδώ, για να μπορέσει να αναμειχθεί καλύτερα.
παγωμένο το βούτυρο γιατί θα μας κρυώσει και κατευθείαν τη lemon card και μας αρέσει αυτό γιατί κατευθείαν μπορούμε να γεμίσουμε την ταρτιέρα μας. Ενώ άμα ήταν πολύ καυτή η card μας, θα έπρεπε να περιμένουμε 10-15 λεπτάκια. Λοιπόν, και χτυπάμε καλά. Και αυτό ήταν. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, μπορείτε να το κάνετε όλοι σας. Και επειδή ρίξαμε παγωμένο το βούτυρο, η lemon card είναι και αυτή παγωμένη. Παναγία μου. Και αυτό... Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτική. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι τη σύσταση. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ η φύ. Απλώνουμε όσο είναι ακόμα λίγο ζεστή. Τρέχοντα άγια. Και βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει για μία ώρα. Και μετά από μία ωρίτσα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη μαρέγκα μας. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετές μαρέγκες που μπορούμε να ετοιμάσουμε για να χρησιμοποιήσουμε για συνταγές. Άλλη συνταγή χρησιμοποιούμε για μαρέγκες που βάζουμε μέσα στο φούρνο για να τις ψήσουμε ατόφιες. Άλλη συνταγή χρησιμοποιούμε για μαρέγκες που θέλουμε να στολίσουμε τούρτες. Και άλλη συνταγή χρησιμοποιούμε για μαρέγκες που θέλουμε να βάλουμε στη lemon tart. Γιατί? Γιατί σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε τη συνταγή που κάνουμε για κανονικές παύλοβες, να το πω έτσι, τότε με το που βάλουμε ξανά τη lemon tart μέσα στο ψυγείο, η μαρέγκα, επειδή δεν έχει ψηθεί και είναι ομή, τότε θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται νερό. Οπότε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μία μαρέγκα που ουσιαστικά και θα είναι ψημένη και θα μπορεί να σταθεί μέσα στο ψυγείο. Γιατί η lemon tart δεν είναι μία τάρτα που την κάνεις εκείνη την ώρα και την τρως. Θέλεις να την βάλεις μέσα στο ψυγείο και όποτε θες ένα κομμάτι να κόβεις και να τρως. Άρα σήμερα θα φτιάξουμε μία ελβετική μαρέγκα. Αυτή η μαρέγκα συνιστάται για τέτοιες συνταγές. Για συνταγές που θέλουμε να στολίσουμε και να βάλουμε μέσα στο ψυγείο. Εκτός ότι θα χτυπήσουμε τα ασπράδια μας μαζί με τη ζάχαρη μέσα στο μίξερ, πριν τα χτυπήσουμε, πρέπει να τα μαγειρέψουμε λίγο σε ένα μερμαρί. Οπότε, έχω μία κατσαρόλα με νεράκι που βράζει. Θα βάλω ένα μπολ εδώ. Θα ρίξω μέσα τη ζάχαρη μου, τα ασπράδια μου, τη βανίλια μου, το αλάτι και θα πάρω ένα σύρμα να ανακατέψω για 5 περίπου λεπτάκια μέχρι που το μείγμα μου να φτάσει περίπου τους 70 με 75 βαθμούς. Εκεί πέρα κάπου θέλουμε, ουσιαστικά θα αρχίζει να αφρατεύει και να πίζει. Θα το δούμε πότε είναι έτοιμο και στη συνέχεια θα το βάλω μέσα στο μίξερ για να το χτυπήσω και να αφρατέψει. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όταν αφρατέψει το μείγμα μου στο μίξερ, θα μπορεί να κρατήσει τη σύστασή του μέσα στο ψυγείο. Πολύ σημαντικό και πολύ απλό. Αυτή είναι η ελβετική μαρέγκα, οπότε λίγο υπομονή 5 λεπτάκια πάνω στο μπεν-μαρί και στη συνέχεια θα βάλουμε στο μίξερ. Μετά από 3-4 λεπτάκια θα παρατηρήσετε ότι το μείγμα σας αρχίζει να σπρίζει, αρχίζει να αφρατεύει, οπότε θα νομίζετε ότι θα έχετε πάει περίφημα και ότι είναι έτοιμο. Όχι. Γιατί σε αυτό το σημείο, όντως, αυτό που θέλω να κάνετε, επειδή δεν έχετε θερμομετρό στο σπίτι, να μετρήσετε τη θερμοκρασία, να βάλετε λίγο το δάχτυλό σας μέσα και να δοκιμάσετε. Πρέπει να είναι ζεστό το μείγμα. Δηλαδή, το μείγμα πρέπει πραγματικά όχι να σας καίει, γιατί 70-75 βαθμούς δεν μας καίει τη γλώσσα, αλλά πρέπει να νιώθουμε ότι είναι ζεστό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο, είναι γύρω στους 60-65 βαθμούς. Οπότε λίγο ακόμα θα συνεχίσω να χτυπάω. Κοιτάξτε εδώ, όσο περνάει η ώρα, αρχίζει να πίζει, που σημαίνει ότι φτάνει την επιθυμητή θερμοκρασία. Θέλει λίγο ακόμα χτύπημα. Εδώ. Εδώ πέρα είναι ένα καλό σημείο για να καταλάβουμε ότι η μαρέγκα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Σταθεροποιείται. Βλέπετε, την κουνάω και είναι σταθερή. Έτσι. Τώρα, από τη στιγμή που είναι σταθερή και άρχισε να σταθεροποιείται, έχει φτάσει περίπου τους 70 βαθμούς και ήρθε η ώρα να τη ρίξουμε στο μίξερ. Πώς? Πολύ απλά, μεταφέρουμε τον μπολ. Βάζουμε πάνω σε μία πετσέτα. Παίρνουμε μία ωραία μαρίζ. Δεν θέλουμε καθόλου υγρασία, γι' αυτό το έκανα επίτηδες αυτό. Γιατί άμα πέσει νεράκι μέσα υπάρχει περίπτωση να μας χαλάσει τη μαρέγκα. Και κοιτάξτε εδώ, ούτε καν πέφτει η μαρέγκα από τον μπολ. Αυτό σημαίνει πως έχει φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία μας. Ρίχνουμε μέσα. Εδώ, παστεριωμένη, ωραία η μαρέγκα μας. Και τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να της δώσουμε λίγο ακόμα όγκο. Και αυτό θα το πετύχουμε με το μιξεράκι μας. Βάζουμε πάνω στο μίξερ και χτυπάμε μέχρι που να αφρατέψει πάρα πολύ καλά με το σύρμα. Και μετά από 3-4 λεπτάκια, περίπου θα καταλάβουμε ότι η μαρέγκα μας είναι έτοιμη όταν έχει κρυώσει. Παναγία μου. Θες πραγματικά να την τρως όπως είναι? Κοιτάξτε τι ώρα που είναι. Πόσο
Φανταστική είναι αυτή η μαρέγκα, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ πιο μπελαλίδικη, η αλήθεια είναι, από την κανονική μαρέγκα που απλά βάζεις ζάχαρη με ασπράδια και χτυπάς στο μίξερ. Αλλά άμα κάνουμε την όλη διαδικασία, σίγουρα παίρνουμε μία πιο ποιοτική μαρέγκα και μία μαρέγκα 100% παστεριωμένη και έτοιμη για χρήση μέσα στο ψυγείο. Δηλαδή, με το που φτιάξουμε την τάρτα μας, μπορούμε να την βάλουμε ξανά πίσω στο ψυγείο και η μαρέγκα δεν θα πέσει καθόλου. Τώρα, η τάρτα μας έχει κρυώσει. Εδώ είμαστε. Και έχω διαλέξει ένα υπέροχο πιατάκι για να τη βάλω. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ απλά θα μεταφέρω. Γιατί φοβάστε. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε όλη αυτή την υπέροχη μαρέγκα από πάνω. Να σας πω ότι σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε οπουδήποτε αλλού αυτή τη μαρέγκα μπορείτε. Είναι φανταστική, θα χρησιμοποιήσω και ένα κουταλάκι. Δεν φεύγει καν από τη σπάτουλα γιατί είναι πραγματικά σαν αφρός. Και με ένα κουταλάκι απλώστε να πάει παντού. Εδώ και εδώ και εδώ. Βέβαια, άμα τη βάλουμε σε ένα κορνέ, το σχήμα θα βγει πιο εστιατορικό, πιο ζαχαροπλαστείου. Αλλά κοιτάξτε εδώ πόσο ομορφιά έχει και αυτό το ρουστίκ. Μας αρέσει να φαίνεται ρουστίκ. Αν και έχουμε δώσει τόσο σημασία στην τάρτα μας, στο τέλος το αποτέλεσμα θέλουμε να φαίνεται λίγο πιο σπιτικό. Είναι αυτό που πάντα μα πάντα κερδίζει. Βάλτε τα παιδάκια σας εδώ πέρα λίγο να ασχοληθούν και αυτά. Πιστεύω ότι θα τρελαθούν, θα τους αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία. Και τώρα ήρθε η ώρα του καψίματος. Θέλουμε ένα φλόγιστρο για να κάψουμε την τάρτα να φαίνεται πιο σεξι από πάνω. Και άμα δεν έχετε φλόγιστρο, βάζετε το φούρνο σας στο γκριλ. Στο γκριλ, πραγματικά. Και τα αφήνετε να κάψει για 10 λεπτάκια και πολύ προσεκτικά. Θα βάλετε όσο πιο ψηλά γίνεται την τάρτα σας στο γκριλ μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα. Γίνεται και στο γκριλ, δεν υπάρχει κανένα θέμα σε περίπτωση που δεν έχετε φλόγιστρο. Οπότε διαλέξτε και παίρνετε. Εγώ με το φλόγιστρο τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Οπότε κατευθείαν όπως είναι, θα δώσω ωραίο χρώμα. Μας αρέσει πάρα πολύ έτσι αυτή η υφή που μας δίνει και το χρώμα. Διαφορετικά χρώματα παντού. Γυρίστε λίγο κάπου που μπορείτε να κάψετε λίγο περισσότερο. Εδώ και εδώ και εδώ. Και εδώ. Χρειάζεται κάπου αλλού, κύριε σκηνοθέτα? Όχι. Άρα ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα κομμάτι να σερβίρουμε. Δεν είναι φανταστική? Και είναι σπιτική η απόλυτη lemon tart. Ακούτε πως κάνει κρακ. Όλα. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η απόλυτη τάρτα λεμόνι. Για τη lemon pie, φτιάχνουμε πρώτα τη βάση, βάζοντας ένα μπολ το αλεύρι, τη ζάχαρη άχνη, το ξύσμα από το λεμόνι, το αλάτι και το παγωμένο βούτυρο κομμένο σε κύβους. Τρίβουμε το μείγμα με τα χέρια μέχρι να διαλυθεί το βούτυρο. Προσθέτουμε το αυγό, το παγωμένο νερό και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια ελαστική ζύμη. Την τυλίγουμε με διάφανη μεμβράνη, τη βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα και αφού ξεκουραστεί, την αφήνουμε για 10 λεπτά εκτός ψυγείου να μαλακώσει. Έπειτα, ανοίγουμε χτυπώντας με ένα πλάστη την παγωμένη ζύμη, απλώνουμε μία λαδόκολλα, την πασπαλίζουμε με αλεύρι, βάζουμε τη ζύμη από πάνω και πασπαλίζουμε με λίγο ακόμα αλεύρι. Καλύπτουμε με άλλη μία λαδόκολλα και την ανοίγουμε με τον πλάστη. Αν η λαδόκολλα κολλάει στη ζύμη, προσθέτουμε λίγο αλεύρι και συνεχίζουμε να την ανοίγουμε με τον πλάστη. Αφαιρούμε τη λαδόκολλα και με ένα πινέλο αφαιρούμε από τη ζύμη το αλεύρι που περισσεύει και από τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια, την απλώνουμε σε μια βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα με αποσπόμενη βάση και κόβουμε περιμετρικά τη ζύμη ώστε να έχει ύψος 2 εκατοστά. Με ένα πιρούνι, τρυπάμε τη βάση της ζύμης. Απλώνουμε διάφανη μεμβράνη και βάζουμε για βάρος όσπρια για να μην φουσκώσει η τάρτα. Τυλίγουμε τη μεμβράνη και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 30 λεπτά. Αφαιρούμε τα όσπρια και συνεχίζουμε να ψήνουμε για ακόμα 20 λεπτά. Αφού ψηθεί, την αλείφουμε με έναν κρόκο, αραιωμένο σε νερό, ψήνουμε για άλλα 5 λεπτά και την αφήνουμε να κρυώσει. Για τη lemon curd, βάζουμε σε μια κατσαρόλα τα αυγά, τη ζάχαρη, το χυμό από το λεμόνι, το εκχύλισμα βανίλιας, το ξύσμα από τα λεμόνια και ανακατεύουμε συνεχώς σε χαμηλή φωτιά για περίπου 5 λεπτά μέχρι να δέσει το μείγμα. Τη μεταφέρουμε σε ένα ψηλό δοχείο, προσθέτουμε το βούτυρο και χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να διαλυθεί το βούτυρο και να γίνει κρέμα. Την απλώνουμε στη βάση της τάρτας
και τη βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα να κρυώσει. Για τη μαρέγκα βάζουμε σε μπεν μαρί τη ζάχαρη, τα ασπράδια, το εκχύλισμα βανίλιας, το αλάτι και ανακατεύουμε συνεχώς με σύρμα για περίπου 5 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί το μείγμα. Στη συνέχεια το χτυπάμε στον κάδο του μίξερ για 3 με 4 λεπτά μέχρι να φρατέψει και να σφίξει η μαρέγκα. Απλώνουμε τη μαρέγκα πάνω από την τάρτα, την καίμε σε κάποια σημεία με το φλόγιστρο και σερβίρουμε. Είναι καταπληκτικό, δεν θέλω να το χαλάσω. Να το χαλάσω? Θα το χαλάσω. Οχ. Και οχ. Τώρα θέλετε να σας περιγράψω? Δεν γίνεται. Για να σας περιγράψω αυτή την τάρτα πρέπει πραγματικά να τη φτιάξετε και να τη δοκιμάσετε. Καλή σας επιτυχία.